Θέλω να πάμε τώρα στον Πειραιά. Εκεί είναι ο κύριος Θεόδωρος Τσόντος. Βέβαια, έχουμε σε λίγο, σε ένα λεπτάκι θα συνδεθούμε. Είναι η κριτική του Πειραιά. Συγκεκριμένα είναι μία από τους πιο ιστορικούς. Είναι ζωντανή σύνδεση λιμάνα αυτή τη στιγμή για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Από τους πιο ιστορικούς συλλόγους Κρητών, σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνοια. Άνθρωποι δραστήριοι, κρατάμε επαφή, επικοινωνούμε, μας παρακολουθούν, επιθυμούν να έχουν αυτή την όμορφη σχέση με τους κριτικούς μέσα από την εκπομπή μας. Και τα είχαμε ξαναπεί πριν από περίπου ένα δίμηνο. Τι είχαμε πει τότε, θα τα ξαναπούμε, θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Ο κύριος Θεόδωρος Τσόντος είναι ο πρόεδρος. Τι βίντεο έχουμε? Ακριβώς, λοιπόν, είναι το βιντεάκι που μας είχαν υποσχεθεί εκεί στην κοπή της πίτας τους. Να το δούμε λίγο και επανερχόμαστε. Λοιπόν, ένα βίντεο για μας. Το είχατε υποσχεθεί. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Μπράβο, βλέπουμε και μικρά παιδιά εκεί με μουσικά όργανα, με την κριτική λύρα. Επιτελείται ένα σπουδαίο έργο. Έχουμε πολλά παιδιά μικρά που μαθαίνουν και χορό και κριτική μουσική και λύρα και τραγούδια και τέτοια. Βάλαμε ορισμένα παιδιά χθες που κόψαν την Βασιλόπιτα να μας πούνε δύο τραγούδια. Για σε αυτό το βιντεάκι. Μπράβο. Είμαστε, τι να πούμε, είμαστε συγκινημένοι όλοι εδώ στο πλατό της εκπομπής. Έχετε επανέλθει σε μια κανονικότητα, δύσκολη περίοδος, κορονοϊός, πανδημία, είστε όμως δραστήριοι. Τα είχαμε ξαναπεί και την περασμένη φορά. Δεν το βάζετε κάτω και τα όμορφα είναι μπροστά από ό,τι έχω ενημερωθεί. Ναι, ετοιμαζόμαστε. Γιατί λέμε κάποια στιγμή να τελειώσει. Και ετοιμαζόμαστε. Και όταν θα τελειώσει ο κορονοϊός, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι δραστηριότητες σας περιστρέφονται γύρω από... Πιο πολύ τα πολιτιστικά τώρα. Καταρχήν είναι περνάμε το μήνυμα ότι πρέπει να προσέχουμε. Περνάμε το μήνυμα ότι πρέπει να εμβολιαζόμαστε. Περνάμε το μήνυμα ότι να είμαστε μακριά. Ένα. Δεύτερο, γίνονται οι χοροί και τα τραγούδια και τέτοια. Κόψαμε χθες την πίτα μας. Ετοιμάζομαστε τώρα τις πρώτες απόκριες να κάνουμε μια χοροσπερίδα στον Ομαλό. Ναι. Τις δεύτερες απόκριες να κάνουμε μια γιορτή μεταφιεσμένο μέσα στο Σύλλογο. Τις τρίτες απόκριες μετά κάνουμε εκδήλωση εδώ στη Φρεατίδα. Είναι για όλο το Δήμο. Τα κάνει ο Δήμος κάθε χρόνο. Ναι. Και λαμβάνουμε μέρος και κυρίως το οργανώνουμε εμείς και έχουμε χορούς και τραγούδια από την Κρήτη. Και αλλάζουμε την υπόλοιπη Ελλάδα. Και είμαστε εδώ συνεχώς στην επικαιρότητα εδώ στον Πειραιά. Μπράβο. Μέχρι στους φίλους. Εκεί τα μικρά παιδιά πώς αντιλαμβάνονται την επαφή και τη σχέση τους με την Κρήτη? Εκεί είναι δύο εδώ. Τα μισά παιδιά θέλουν και να έρθουν και κατεβαίνουν το καλοκαίρι στην Κρήτη και βλέπουν τα παιδιά που χορεύουν και τέχνη άλλο και θέλουν να έρθουν. Ναι. Και τα άλλα μισά παιδιά τα βάζουν οι γονείς, θέλουν να έρθουν. Και εκεί έχουμε ένα θέμα τώρα, ισορροπήσουμε. θέλουν να έρθουν, σου λέει την παράδοση πρέπει να τη συνεχίσουμε. Πρέπει να τα μάθετε αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι απαραίτητη αυτή η επαφή με την Κρήτη. Μικρά παιδιά βέβαια που έχουν καταγωγή από το νησί, αλλά μένουν για τους δικούς τους οικογενειακούς λόγους στην Αθήνα. Φαντάζομαι άνοιξη και καλοκαίρι θα διοργανώσετε αρκετά πράγματα. Είμαι ενήμερος για αυτά πάνω κάτω. Εμείς εδώ ειδικά στο Πειραιά κάνουμε το Μάιο, κάνουμε ένα μήνα, κάνουμε ημέρες θάλασσας. Έχουμε κάθε μέρα εκδηλώσεις. Όλοι οι σύλλογοι μαζί και ο κάθε σύλλογος μόνος. Έχουμε πολλές δραστηριότητες. Και έχουμε και ωραίους χώρους. Δηλαδή έχουμε το Βεβαιάκι εδώ θέατρο που χωράει 2.000 άτομα. Έχουμε το Δημοτικό Θέατρο κλειστό που χωράει 600 άτομα. Πάντα τα έχουμε γεμάτα σε όλες τις εκδηλώσεις. Μάλιστα, κάποιος ο οποίος επιθυμεί να έρθει σε επαφή μαζί σας. Μας παρακολουθούν και από την Αθήνα, το γνωρίζετε και από τον Πειραιά. Πώς μπορεί να σας γνωρίσει? Τώρα όλα τα μέσα είναι μέσω του ίντερνετ. Όποιος μπει στο ίντερνετ και βάλει αδελφότητα Κρητών, να βάλει χορούς στον Πειραιά, βάλει Τσόντους, όλα το βγάζουν κατευθείαν στον Πειραιά. Μάλιστα, να έρθει σε επαφή, να γίνει μέλος. Να γίνει και μέλος και να γίνει και μέλος χορευτικού και να γίνει και μέλος να μπορεί να έχει και δικαίωμα ψήφου, μπορεί οτιδήποτε. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή και τα μέλη σας... σε αυτά μπαίνουν, ο αριθμός... μπαίνουν τα νέα παιδιά και αυτόν το ευχαριστώ. Τα μέλη μας είμαστε γύρω στα 3.000 μέλη. Αλλά είμαστε 3.000 μέλη, τις εκλογές ψηφίζουν πάνω από 1.000 άτομα.
Γιατί όταν ανέλαβα εγώ είχα μια κατάσταση 8.000 μέλη, αλλά όταν κάθισα την ξεκαθάρισα, ήταν κάποιοι που είχαν να έρθουν 20 χρόνια, 30 χρόνια. Λέω, είναι πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και λέμε τώρα εντάξει. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είναι χαρά μας. Παρουσιάζεται και παρουσιάζεται όχι μόνο το Πειραιά, αλλά και γενικότερα στο Πειραιά τις δραστηριότητες εμάς. Έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή. Έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση, βέβαια. Και η Κρήτη TV διαχρονικά στηρίζει και τους ανθρώπους εκτός Κρήτης με καταγωγή από το νησί. Να είστε καλά, πρόεδρε, να είστε καλά. Το καλοκαίρι που θα έρθω, θα σας βρω. Εννοείται, περιμένουμε. Να είστε καλά, πρόεδρε. Βεβαίως. Λοιπόν.